Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Κόβουμε σε λωρίδες το μπέικον. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε λίγο ελαιόλαδο. Όταν ροδίσει, προσθέτουμε το κοτόπουλο που έχουμε κόψει σε μπουκές. Το μπέικον και σοτάρουμε καλά. Προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες πολύχρωμες πιπεριές. Τα μανιτάρια που έχουμε κόψει σε φέτες. Πιπέρι. Αλάτι. Πάπρικα. Ρίγανη. Θυμάρι. Ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε μέχρι να χάσουν τα υγρά τους. Ανακατεύουμε το γάλα με το αλεύρι. Σουρώνουμε σε ένα κατσαρολάκι και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Αναμειγνύουμε το νερό με το λάδι. Παίρνουμε μαζί δύο φύλλα κρούστας χωριάτικα, κόβουμε σε 4 μέρη. Λαδώνουμε καλά. Στην μία άκρη τοποθετούμε κρύα γέμιση. Χλιαρή κρέμα. Τριμμένο κίτρινο τυρί. Και τυλίγουμε σε ρολό.
τοποθετούμε τα κοτοπιτάκια σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί, αλείφουμε με το μείγμα, και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!